πιστεύω ότι είναι ένα αποτέλεσμα αρκετά άδικο. Δώσαμε το 100%. Πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι Βέλγοι είχαν την κατοχή, αλλά δεν δημιούργησαν κάποια κλασική ευκαιρία πριν το πρώτο του γκολ. Σκόραν ένα γκολ από ένα σουτ. Μετά καταφέραμε να σοφαρίσουμε. Δεχτήκαμε ένα γρήγορο γκολ. Και δυστυχώς ήταν πολύ αργά για μας για να αλλάξουμε το σκορ. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Βέβαια οι Βέλγοι έχουν ήδη προκριθεί, οπότε δεν ξέρω αν θα κατέβουν με τη βασική του δεκάδα. Εμείς ελπίζουμε οι Βόζοι να χάσουν βαθμούς και να κερδίσουμε μέσα στην Κύπρο. Πιστεύω ότι σήμερα όντως είμαστε άτυχοι με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Όσο καλά δεν παίξαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, παίξαμε σήμερα. Αξίζαμε κάτι παραπάνω και πιστεύω ότι στα 4 ντέρμπι, εκτός του παιχνίδι με τις Βοσνίας εδώ μέσα, που δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, δεν αξίζαμε ούτε να πάρουμε τον ένα βαθμό, στα επόμενα παιχνίδια αξίζαμε, στα επόμενα 3 αξίζαμε κάτι παραπάνω. Τώρα σαφώς το προηγούμενο παιχνίδι με την Εστονία, έτσι όπως ήρθαν τα αποτελέσματα, μας στερεί τη δεύτερη θέση, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε. Δεν το κερδίσαμε, αλλά κοιτάμε να κάνουμε το καθήκον μας στα επόμενα δύο παιχνίδια. Και όσο για το αν περιμένω το Βέλγιο να κάνει το καθήκον του, δεν έχω δει καμία ομάδα να κάνει διακοπές στον Οκτώβρη. Το Βέλγιο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Είδαμε σήμερα ότι κάναν μια μισή ευκαιρία και δύο γκολ. Και ευελπιστούμε ότι θα κερδίσουμε το παιχνίδι. Το εύχομαι. Δεν είναι στο χέρι μας τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αλλά εύχομαι να μπορέσουμε να βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση. Πιστεύω ότι βγάλαμε περισσότερη αγωνιστικότητα. Μας βοήθησε και πιο πολύ ο κόσμος, γιατί ήταν πραγματικά σήμερα εκπληκτική ατμόσφαιρα. Και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήταν για άλλη μια φορά στο πλάι μας. Και πιστεύω ότι με εμφανίσεις σαν αυτή και σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα που ευχόμαστε να έρθουν, θα είμαστε δεύτεροι. Εντάξει, νομίζω η προσπάθεια ήταν τεράστια. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Μετά από 3 μέρες καταφέραμε να ανασυνταχθούμε και να παρουσιαστούμε έτοιμοι απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες κατά τη γνώμη μου στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους, σε όλα τα παιδιά, σε κάποια παιδιά που αγωνιστήκαν σήμερα τραυματίες, σε κάποια νέα παιδιά που έδειξαν ότι πρέπει να βρίσκονται στην εθνική ομάδα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όσο και αν αυτό δεν το ομολογούν οι βαθμοί, βρίσκεται η πρόκληση στα πόδια μας. Θα καταφέρουμε νομίζω τον άλλο μήνα να κάνουμε τους 6 βαθμούς και θα είμαστε αυτοί που θα πάρουμε τη δεύτερη θέση και θα πάμε στο παράζ. Έχουμε δείξει ότι είμαστε η δεύτερη καλύτερη ομάδα του ομίλου και νομίζω θα καταφέρουμε στο τέλος να το πληρωθούμε αυτό. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους. Τεράστια προσπάθεια, συγχαρητήρια στον κόσμο που ήρθε απόψε και γίνει στο Καρασκάκι. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτά τα δύο παιχνίδια, είναι και τα δύο με τη Βοσνία. Νομίζω τα 4 μεγάλα παιχνίδια. Ήμασταν τυχεροί μόνο στο ένα. Θα έπρεπε να έχουμε πάρει περισσότερους πόντους. Συνήθως λέγαμε ότι μια ζωή είμαστε τυχεροί, καταφέρουμε μια ευκαιρία να κάνουμε γκολ. Σήμερα όχι, στο Βέλγιο όχι. Στη Βοσνία όχι. Τι να κάνουμε, ελπίζουμε τον Οκτώβριο. Κοιτάξτε, το τελευταίο δευτερόλεπτο εκεί ήμασταν λιγάκι τυχεροί. Αυτά. Είμαστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.